Κυρία Κατσίλη, σήμερα πραγματοποιείται μία έκθεση φαντουργίας από το Λύκειο Ελληνίδων. Ο κόσμος που θα έρθει εδώ, τι θα δει, τι έχετε εκθέσει ακριβώς? Λοιπόν, η έκθεση αυτή είναι η έκθεση φαντών. Θέλουμε με την έκθεση αυτή να δείξουμε τι αριστουργήματα υπήρχαν στην Κο παλιά, που οι γυναίκες έφτιαχναν με τον αργαλιό. Χράμια, πλουμιστά. Το μετάξι ήταν πολύ ανεπτυγμένο και η σειροτροφία στην ΚΟ και έφτιαχναν ωραιότατα μεταξωτά. Τα μεταξωτά της ΚΟ ήταν τα καλύτερα. Πολύ ξακουστά. Αλλά και η φαντική τέχνη ήταν από τις καλύτερες. Ξακουστά τα αριστουργήματα που έβγαζαν. Βλέπετε πόσα πλουμιά, πόσα σχέδια. Καταπληκτικά. Λοιπόν, θέλουμε να βγάλουμε μέσα από τα μπαούλα αυτά τα αριστουργήματα, να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο. Να δουν οι νέες κοπέλες τι έφτιαχναν οι παλαιότερες, που μπορούν και σήμερα να ασχοληθούν με την υφαντική στις κρίσιμες στιγμές που περνάμε. Είναι δηλαδή έργα πολλών χρόνων. Πολλών χρόνων. Όλα όσα βλέπετε εδώ είναι παλιά. Είναι παλιά. Και μπορεί κάποιος που θα έρθει να τα αγοράσει, είναι προς πώληση? Όχι, όχι, όχι. Είναι δικά μας. Δικά δηλαδή, όλες οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι περισσότερες έχουμε βάλει εδώ κομμάτια δικά μας, των γιαγιάδων μας, των μαμάδων μάλιστα. μας. Είναι αυθεντικά παλιά κομμάτια. Από τις καλύτερες έχει πολλά κομμάτια από το χωριό Ασφενδιού. Το οποίο χωριό Ασφενδιού, βέβαια, οι φάντρες υπήρχαν σε όλα τα χωριά. Πολύ καλές οι φάντρες. Αλλά το χωριό Ασφενδιού είχε τις πιο φημισμένες οι φάντρες. Δύο θείες μου, μία αδελφή του πατέρα μου και μία αδελφή της μητέρας μου, η Ρινιό Παπαδημήτρη Παπαγγελή και η της μητέρας μου αδελφή και η Ρινιό Χατζηδημητρίου Μακρόγιανου από τη Ζιά. Κάποια Σαριγιάννη Μαρία από το Λαγούδι, μία Παπαποστόλου και Ζαράφτη από την Ευαγγελίστρια. Ήταν οι καλύτερες υφάντριες που είχαν βραβευτεί και υπάρχουν έργα τους βραβευμένα σήμερα. Ναι. Πόσο καιρό θα διαρκέσει? Η έκθεση θα διαρκέσει 3 μέρες. Ναι, την έχουμε. Από... Θέλουμε να περάσει ο κόσμος δηλαδή αυτά τα αριστουργήματα. Να δείξουν προσοχή, γιατί σήμερα βλέπω ότι δεν δίνουν σημασία οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή οι νέες κοπέλες αυτά. Παίρνουν τα πρικιά από τις μητέρες τους και τα πετάνε. Ή τα δίνουν στους τσιγκάνους. Αυτά έχουν αξία πλέον. Δεν ξαναγίνονται. Δεν είναι εύκολο να ξαναγίνουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει στην ΚΟ να ξαναστηθούν αργαλεί. Αγοράζουμε τα υφαντά από την Τουρκία ή από τα άλλα μέρη της Ελλάδος. Αν ξαναστηθούν αργαλεί στα χωριά, στην πόλη, είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει και προσοδοφόρα αν ασχοληθούν με τρόπο. Ακόμα υπάρχουν κάποιοι ξεχασμένοι αργαλεί κάπου και κάποιες παλιές γυναίκες που μπορούν να μάθουν στις νεότερες την τέχνη, την υφαντική. Να είστε καλά. Εδώ ξέρουμε ότι από τα πολύ παλιά χρόνια, από τα χρόνια του Ομήρου, η Πινελόπη ήφαινε για... Ήφαινε και ξύφαινε μέχρι να γυρίσει ο Οδυσσίας για να διώχνει τους μυστήρες. Άρα η φαντική τέχνη λοιπόν ήταν από τα χρόνια του Ομήρου γνωστή και οι βασίλισσες ακόμα ήφαιναν. Δηλαδή δεν είναι κάτι που να πούνε άβετο με τον αργαλιό θα ασχοληθώ. Έτσι είναι. Κυρία Κατσίλη, να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παλέψαμε πολύ για να γίνουν αυτά, να γίνω ταυλάδος αυτός, γιατί η φαντό χωρίς ταυλάδο δεν γίνεται. Φέραμε από το ξυλουργείο του Δήμου, αυτό υπήρχε μέσα, η εξέδρα αυτή. Σκέφτηκα έτσι ότι βάζοντας τα τραπαζάνια, αυτά λεγόντουσαν τραπαζάνια παλιά στον ταυλάδο. Και πάνω στα τραπαζάνια μπαίνουν αυτά τα υφαντά, τα οποία βλέπετε έχουν καλή και ανάποδη. Όπως γύριζαν, το χράμι ήταν και οι δύο πλευρές, είναι τα λεγόμενα τσεσιμελίδικα.